Σήμερα ένα ιδιαίτερο επεισόδιο, καπάκι από ένα χθεσινό μεσοβδόμαδο επεισόδιο, αυτό που έκανα μαζί με τον Θάνο Unboxing Day 1 το PS5. Όπως βλέπετε, πολύ διαφορετικό background από αυτό που σας έχω συνηθίσει, αλλά και πολύ διαφορετικό vlog από αυτά που σας έχω συνηθίσει. Δηλαδή θα μιλήσω για ποιο λόγο δεν θα πάρω κονσόλα της νέας γενιάς, είτε PS5 ή Xbox Series X, Series X. Θέλω να πω ότι αυτά που θα ακούσετε είναι καθαρά προσωπική άποψη, από εμπειρίες πάρα πολλών ετών, από φυσικά από ψάξιμο, ψαχούλεμα, σε φόρουμ, σε ομάδες, σε κανάλια, ελληνικά ή ξένα στο YouTube, αλλά παρόλα αυτά έχει να κάνει με τη δική μου προσωπική άποψη, γιατί σαν άνθρωπος έχω εγώ τη δικιά μου, ας πούμε, προσωπική σφραγίδα σε αυτό που θα πω, σε αυτό που θα κάνω, όχι μόνο στο κανάλι, αλλά και γενικά στη ζωή μου, όπως και πιστεύω στον κάθε έναν άνθρωπο που είναι ξεχωριστό. Καταρχήν, να πω καλωρίζει τα μηχανήματα σε όλους όσους τους φίλους και μη τα έχουν πάρει, δηλαδή ξέρω πάρα πολλά άτομα που το έχουν πάρει, και το ένα μηχάνημα και το άλλο, μιλάμε πάντα για PS5 και Series S, X κτλ. Να τα χαρείτε, πολλά achievements, πολλά trophies, πολλές ευχάριστες ώρες μαζί τους να περάσατε, όπως θαρώ έχετε περάσει και με τις περασμένες τους γενιές. Εδώ όμως λοιπόν έρχεται αυτό το σημερινό το vlog που θέλω να αναλύσω 5 λόγους για τους οποίους εγώ δεν θα πάρω κάποιο μηχάνημα. Πολλοί εχθές μου στείλατε καλωρίζει και το PS5 κτλ. Γιατί νομίζατε ότι ήταν δικό μου. Εντάξει, εξήγησα ότι δεν είναι δικό μου το μηχάνημα. Και μετά μου στείλανε και κάποιοι φίλοι μου και στο Facebook κτλ. Που είδανε το επεισόδιο. Εσύ πώς και δεν έχεις πάρει, φίλε, σαν gamer και αυτά με κανάλι, με ιστορίες, το ένα το άλλο. Πώς και δεν έχεις εξηγηθεί μηχάνημα, αφού παίζεις και last gen, έχεις δηλαδή και τα περισσότερα μηχανήματα. Οι λόγοι λοιπόν είναι οι παρακάτω που θα ακούσετε. Λοιπόν, καταρχήν, ο πρώτος λόγος είναι ότι ποτέ στη ζωή μου, πέρα από δύο εξαιρέσεις, δεν πήρα κονσόλα day one. Ή την πρώτη εβδομάδα κυκλοφορίας ή ακόμα το πρώτο μήνα κυκλοφορίας. Θεωρητικά είναι τρεις οι κονσόλες που έχω πάρει στην αρχή. Η πρώτη μου είναι το Game Boy, το 1990 που ήρθε από την Αγγλία, ενώ δεν υπήρχε στην Ελλάδα. Οπότε όταν ήρθε στην Ελλάδα ένιωθα 9 χρονών πάρα πολύ χαρούμενος και πολύ ξεχωριστός που, ας πούμε, είχα κάτι ήδη περισσότερο διάστημα, ένα χρόνο σχεδόν πριν το πάρουν οι συμμαθητές μου, οι φίλοι μου κτλ. Και αυτό ήταν από τις πρώτες φορές που ένιωσα να έχεις κάτι και να είσαι έστω για ένα διάστημα λίγο πιο ξεχωριστός, ότι έχεις κάτι ιδιαίτερο. Η δεύτερη φορά ήταν ένα χρόνο μετά, όταν αγόρασε ο πατέρας μου το NES το 1991 στο Μινιόν σε χριστουγεννιάτικο event της Nintendo, που δεν θα το ξεχάσω ποτέ στη ζωή μου, το έχω ήδη αναφέρει κάποιες φορές για όσους φίλους μου παρακολουθούν και γνωρίζουν. Δεν ήταν όμως πάλι day one, ήταν σε φάση στο πρώτο δίμηνο, τρίμηνο κυκλοφορίας, γιατί η Seito ήρθε στα τέλη του 91 στην Ελλάδα. Οπότε και τότε ένιωθα πολύ χαρούμενος, γιατί είχα ένα νέο μηχάνημα, νέο αφιχθέν στη χώρα μας, το οποίο ήταν και φοβερά εντυπωσιακό. Υπήρχαν ήδη και τα Sega, αλλά δεν υπήρχε ακόμα μεγάλο, πώς να το πω, πάτημα από την Sega στην Ελλάδα. Άλλαζε δύο περασμένους εισαγωγείς και πήγαινε στην τρίτη, την πολύ γνωστή μας Zegetron, που ανέλαβε τη Sega το distribution το 1991 προς το τέλος της, μαζί με την Nintendo ταυτόχρονα. Και φυσικά το τρίτο μηχάνημα και το μοναδικό θαρρό που έχω πάρει officially day one ήταν, παιδιά, το Sega, το Dreamcast. Η πιο πρωτοποριακή και η πιο αδικοχαμένη κονσόλα όλων των εποχών, ξεκάθαρα. Το Dreamcast βγήκε, για όσους θυμούνται, το iconic ημερομηνιακό meme 9999, δηλαδή 9 Σεπτέμβρη 1999. Στην Ευρώπη, πλην Αμερικής και τα λοιπά, ήρθε ένα μήνα και μία μέρα μετά, δηλαδή ήρθε 10 Οκτώβρη 1999. Τότε μου το πήρε ο πατέρας μου πρώτη μέρα από τα Multirama, 140-150.000 δραχμές, και πραγματικά τότε που ήμουνα, το 1999 ήμουνα Δευτέρα Λυκείου, ένιωθα πάρα πολύ για άλλη μια φορά ιδιαίτερος και τα λοιπά.
και ξεχωριστός, γιατί είχα ένα μηχάνημα που μόλις είχε βγει, οπότε το έπαιζα μούρι στους φίλους και τα λοιπά, και εξάλλου μικρά παιδιά, όλοι έτσι ήμασταν, όλοι κάναμε συν πλην. Πέραν τώρα από αυτών των τριών μηχανημάτων, όσες άλλες κονσόλες έχω, δεν μπορώ να επικαλεστώ καμία να την έχω αγοράσει στην αρχή της κυκλοφορίας της ή την πρώτη μέρα της κυκλοφορίας της. Το PlayStation που έφερε μεγάλη αλλαγή στην video games βιομηχανία παγκοσμίως, αλλά και στη χώρα μας πίσω το 1996 που έγινε η εισαγωγή του, εγώ προσωπικά το πήρα το 1998 και το πήρα και με χαρτζιλέ και πολύ σκληρά μαζεμένο από γιορτές, γενέθλια, Χριστούγεννα, δεν ξέρω και εγώ πείτε το τι θέλετε, πάρα πολλά λεφτά μαζεμένα, αιματηρή οικονομία, το πήρα 50.000 δραχμές, το πήρα πολύ πιο φτηνά από ό,τι είχε βγει στην αρχή που είχε και 150.000 δραχμές, για όσους θυμούνται. Οπότε με αυτό το μηχάνημα καταρχήν δεν ήμουν αστερημένος και ένιωθα άσχημα όταν το πήρα 2 χρόνια μετά. Αυτά τα λέω τώρα για να αναλύσω για ποιο λόγο δεν χρειάζεται να αγχωνόμαστε, να στεναχωριόμαστε, αν δεν για οποιοδήποτε χύψη λόγο δεν μπορούμε να πάρουμε ένα μηχάνημα στην αρχή της κυκλοφορίας του. Ασχέτως αν αναλύσουμε ξεχωριστούς και διαφορετικούς παράγοντες που μπορεί να εμποδίζουν αυτή την αγορά. Εμένα λοιπόν τότε το είχαν φίλοι μου, το είχαν και ένας ξαδερφός μου, οπότε έπαιζα με το PlayStation 1, έπαιζα ταυτόχρονα και με Sega Saturn, και γενικά. Γούσταρα, τερμάτιζα παιχνίδια, έπαιζα διπλάκια, καλοκαίρια τερματίζαμε που δεν είχαμε να κάνουμε τίποτα άλλο στο Λύκειο με τους φίλους, παίζαμε πολύ καλά και περάσαμε πολύ όμορφα με το PlayStation 1 και αργότερα όταν το πήρα, που το πήρα 1998 στο τελείωμα, στη μέση ζωή του PS1, παιδιά το χάρηκα πάρα πολύ και έχω να το λέω και είναι και αυτό μια κονσόλα που έγραψε τη δικιά της ανεξίτηλη ιστορία και στην γενική φάση των video gamers αλλά και προσωπικά στη δική μου. Nintendo 64 το πήρα το 2002, ενώ είχε βγει το 96-97 και το πήρε η πρώτη μου σχέση, ξέρω εγώ, μου το πήρε και 20 ευρώ τότε με το ευρώ, δηλαδή το πήραμε βέβαια loose χωρίς κουτιά και ιστορίες και τα λοιπά. Μη γελάς εσύ, σε βλέπω, σύζυγος. Λοιπόν, οπότε... Παρότι το πήρα αργά το Nintendo 64, παιδιά, έπαιξα πάρα πολύ και με αυτό μαζί του. Έπαιξα το Ocarina of Time, έπαιξα το Majora's Mask, έπαιξα το Super Mario 64. Παιχνίδια που είχαν βγει μια τετραετία, μπορεί να φαινόντουσαν γερασμένα με τον ανταγωνισμό που ήδη λεγόταν PlayStation 2, αυτό το πούμε σε λίγο όμως. Αλλά θέλω να πω ότι και αυτό το πήρα μετά και όμως το έπαιξα γούσταρα χάρηκα. Μπορώ να επικαλεστώ και άλλες κονσόλες όπως το Jaguar, που έχω κάνει και αντίστοιχο vlog πέρσι το Δεκέμβρη. Το Jaguar το πήρα πρώτη ηλικίου, το 1998, λίγο πριν πάρω το PS1 από το Έθνος και με αυτό παιδιά έπαιξα. Ναι, μπορεί να μην είχε παιχνιδάρες, μπορεί να μην είχαμε φίλοι να δανειστούμε κασέτες, να ανταλλάξουμε και να γουστάρουμε, αλλά 4-5 παιχνίδια που έπαιξα τα ευχαριστήθηκα. Και αυτό μην ξεχνάτε ότι είχε βγει το 94-95 που το διαβάζαμε στο Αλμανάκο και στα πρώτα gaming περιοδικά στη χώρα μας και γενικά δεν μου έλειψε και αυτό. Τώρα μπορώ να σκεφτώ πάρα πολλές άλλες κονσόλες, δηλαδή και το PSP το πήρα ας πούμε το 2006, λίγο πιο μετά. Το Game Boy Advance το SP το πήρα το 2004, είχε βγει ας πούμε το 2002. Έπαιξα και σε αυτό και αυτό συμβαίνει και για τα περισσότερα μηχανήματα που είχα και πάμε τώρα λίγο να προλάβουμε την έκτη γενιά για να αναλύσω λοιπόν για ποιο λόγο τώρα το βλέπω κάπως έτσι και δεν πήρα κονσόλα και τώρα. Να πω ότι όταν λοιπόν η έκτη γενιά ξεκίνησε, πήρα πρώτη μέρα το Dreamcast, οπότε ήταν το πρώτο μηχάνημα για εκείνη την εποχή. Μετά από το Dreamcast, το 2003, πήρα μετά από 1,5 χρόνο, πήρα το Xbox το πρώτο μοντέλο. Εντάξει, παιχνιδάρες, το Dreamcast είχε αρχίσει να σταματάει να υποστηρίζεται, οπότε άρχισα να παίζω πάρα πολύ με το Xbox. Το 2004, μετά από 1 χρόνο πάλι, παίρνω και το GameCube, που είχε ήδη βγει από το 2001, τέλος του 2001. Το πήρα 3 χρόνια μετά και το πήρα για να παίξω τα exclusives Resident Evil 0, Resident Evil 1, Metroid Prime, Eternal Darkness και κάποια άλλα παιχνίδια τώρα που δεν μου έχω στο μυαλό αυτή τη στιγμή. Και παιδιά, μαντέψτε, και αυτά τα χάρηκα, μάγκες. Τα χάρηκα γιατί ήταν παιχνιδάρες και τα πήρα για να ολοκληρωθώ σαν gamer και σε εκείνο το κομμάτι, να παίξω κάποια παιχνίδια που δεν μπορούσα να παίξω αλλού. Οπότε δεν ένιωθα άσχημα που είχα και τις 3 από τις 4 κονσόλες. Ποια ήταν η τέταρτη? Φυσικά ήταν το PS2, το οποίο ήταν και ο βασιλιάς της 6ης γενιάς και εγώ προσωπικά το πήρα το PS2 το 2015, παιδιά, ή το 2014, όταν ξεκίνησα να μαζεύω full
να ξεκινάω να ασχολούμαι με το retro collecting. Το PS2 το είχαν εξαδέρφια λοιπόν και αυτό, φίλοι, είχα παίξει πάρα πολλά παιχνίδια εκεί. Είχα παίξει τα God of War τα πρώτα, είχα παίξει κάποια τα Resident, τα Outbreak 1-2. Γενικά είχα παίξει πάρα πολλά παιχνίδια, τα Onimusa, τα Two Towers, τα Lord of the Rings και άλλα exclusives τώρα που δεν έχω στο μυαλό. Οπότε δεν το λιγουρευόμουν. Είχα ήδη 3 από τα 4 μηχανήματα εκείνης της γενιάς και δεν με νοιάξε και ποτέ που δεν πήρα το PS2. Όταν όμως το πήρα, του έδωσα την αγάπη που δεν του έδωσα στο παρελθόν και μέσα σε 5 χρονάκια έχω περίπου 80 τίτλους. Από αυτούς έχω παίξει σίγουρα τα 2 τρίτα. Και έχω πάρει και την άποψή μου από εκείνη τη γενιά που δεν ασχολήθηκα με το PS2, αν και πολλά παιχνίδια είναι cross-platform, εντάξει αυτό είναι άλλο κομμάτι, αλλά θέλω να πω ότι καθυστερημένα και στο PS2 έδωσα την αγάπη μου. Αυτό λοιπόν είχε να κάνει πλέον, αφού η Sega μετά σταμάτησε να βγάζει μηχανήματα, όλη μου η αγάπη μετά άρχισε να δίνεται στα Xbox. Τα Xbox για μένα, όπως για τον περισσότερο κόσμο, ήταν κάπως μια νοσταλγική, ρομαντική συνέχεια του Dreamcast που σταμάτησε. Ήταν η Xbox, η Microsoft με το Xbox, ήταν αυτοί που δώσανε πάτημα να βγουν κι άλλα Sega παιχνιδάκια, να βγουν κάποιες συνέχειες όπως τα Shenmue 2, τα Panzer Dragoon, τα Orta κτλ. Δηλαδή ήταν ένας άξιος συνεχιστής που το γούσταρα. Επειδή εγώ ταυτόχρονα εκείνες τις εποχές ήμουνα και PC gamer, έπαιζα πάρα πολλά παιχνίδια και στα PC. Οπότε υπήρχαν πολλοί τίτλοι με full εντυπωσιακά γραφικά που αν δεν τον έπαιζα σε μια κονσόλα θα τον έπαιζα και στο PC. Άρα λοιπόν όταν ξεκίνησε η νοοτροπία του Xbox, του μεγάλου αυτού κουτιού που ήταν δυνατό να κάνει πολλά πράγματα, multimedia, networking capabilities με το Xbox Live, τα θυμάστε όλα αυτά, τα πρώτα δυνατά multiplayer που τα τίμησα πάρα πολύ, το Xbox λοιπόν ήταν αναπόφευκτα αυτό που γούσταρα. Το γούσταρα πάρα πολύ. Και από τότε λοιπόν, όταν το χάρηκα το Xbox και άλλαξε αυτή η γενιά, η έκτη γενιά, όταν ήρθε η 7η γενιά, δεν πήγα στο PS3 που είχε χαϊπαριστεί, όπως σχεδόν κάθε μηχάνημα της Sony τα τελευταία 15 χρόνια, πήγα στο Xbox το 360. Και στο 360 το πήρα μετά από 2 χρόνια, παιδιά. Το πήρα το 2009, βγήκε το 2007, το πήρα το 2009. Δεν το μετάνιωσα, ίσα-ίσα θα πω για ποιο λόγο μετά δεν μετάνιωσα που πήρα και εκείνο το μοντέλο το facelift. Θα τα πούμε σε λίγο αυτά παρακάτω. Έπαιξα πάρα πολύ με το 360. Ταυτόχρονα το PS3 σκεφτόμουν να το πάρω, εν τέλει δεν το πήρα ποτέ το PS3 στην εποχή του που είχε βγει το 2006. Το πήρα συγκεκριμένα το 2013 και μου το έκανε και δώρο Χριστουγέννων η γυναίκα μου. Το είχε βρει ένα ωραίο pack με 2 χειριστήρια, με 10 παιχνίδια και μου το έκανε δώρο. Και την ευχαριστώ πολύ για αυτό και τότε. Οπότε έπαιξα και τις παιχνιδάρες του PS3, τα God of War, τα Uncharted, Shock με αυτά τα παιχνίδια, δηλαδή παιχνίδια που δεν μπορούσα να παίξω στο Xbox 360. Στο 360 του δώσα πάρα πολύ αγάπη, απέκτησα με τα χρόνια περίπου 60 τίτλους παιχνιδιών που τότε θυμάμαι κιόλας, έχω να το λέω ότι το 360 μέχρι το 2010 ήταν η κονσόλα, η μοναδική μου κονσόλα που είχα τους περισσότερους τίτλους. Δηλαδή τόσο πολύ το είχα αγαπήσει το 360, οπότε του είχα δώσει πολύ αγάπη. Το PS3 λοιπόν το πήρα και αυτό πολύ μεταγενέστερα, το πήρα το 2013, το 2012 συγγνώμη, βασικά Χριστούγεννα του 12, αρχές 13, οπότε μετά από ένα χρόνο έγινε και το PS4. Αλλά θέλω να πω ότι και στο PS3, μέχρι και πριν ένα χρόνο, ξανά παίζα τα Uncharted. Δηλαδή δεν είμαι από αυτούς που ξεσυνδέουν μηχανήματα ή τα πουλάνε ή τα μαζεύουνε. Όχι ότι είναι κακό, απλά σαν gamer και επειδή είμαι ρομαντικός, νοσταλγικός τύπος, πολλές φορές μου αρέσει να ανατρέχω πίσω στα original hardware, δηλαδή θέλω να παίξω κάποιο παιχνίδι στο PS, το 1, δεν θα το παίξω στο PS Classic που έχω πάρει, στο emulator. Θα βάλω το κανονικό μηχάνημα και θα παίξω εκεί. Σε εκείνη τη γενιά λοιπόν έπαιξα πάλι Xbox και ήταν αναπόφευκτο λοιπόν όταν βγήκε η τελευταία, μάλλον η περασμένη γενιά κονσολών, με το να προτιμήσω πάλι το Xbox το One, το πρώτο μοντέλο, που δεν μου άρεσε καθόλου. Το πήρα μετά από ένα χρόνο, το πήρα το 2015, και πήρα κάποια παιχνιδάκια εκεί. Ξεκίνησα με Halo 5, που ήταν exclusive και ήταν βαρύς τίτλος, που το κουστάραμε και το περιμέναμε όλοι οι Halo fans τότε. Και κάτι όμως δεν μου άρεσε σε αυτή τη γενιά. Και λέω ρε γαμώτο, αυτό όμως ήρθε να διορθωθεί
με την αναβάθμιση, το facelift. Θέλω με το πρώτο μέρος να κλείσω ότι μέχρι δηλαδή και την τελευταία γενιά δεν πήρα λοιπόν, όπως ακούσατε, κανένα μηχάνημα στην αρχή του. Και δεν ένιωσα και ποτέ άσχημα γι' αυτό, γιατί είχα πάντα να παίζω και από κάπου αλλού κάτι, είχα και PC gaming να κάνω και online τότε multiplayer, κάτι UO, κάτι ιστορίες, δηλαδή χρόνος δεν ήξερες πού να το παίξεις. Ήμασταν και πιο νέοι τότε, λιγότερες υποχρεώσεις. Περνάγαμε ωραία, περνάγαμε και γαμό. Παίζαμε παιχνίδια, πολλά παιχνίδια. Και μπορεί να έβαζα και Castlevania Symphony of the Night το 2014. Δηλαδή να είχε βγει το Xbox, είχε βγει το Xbox One που έβλεπα Halo 5 που λέγανε. Και εγώ, ας πούμε, έπαιζα Symphony of the Night στο PlayStation 1. Εντάξει. Δεν έχει να κάνει, παιδιά. Εγώ τα γούσταρα πάρα πολύ αυτά. Και το δεύτερο λοιπόν τώρα μέρος, γιατί δεν παίρνω κονσόλα, ο δεύτερος λόγος που θέλω να αναλύσω, τελευταίας γενιάς που δεν παίρνω κονσόλα, είναι το hardware. Το hardware λοιπόν, οι τελευταίες δύο, ίσως και τρεις γενιές, ελπίζω αυτή η τρίτη γενιά να μην έχει κανένα τέτοιο θέμα, μας δείξανε ότι τα πρώτα μοντέλα είχαν κάποια θέματα. Εντάξει, δύο στους τρεις ή ένα στους τρεις χρήστες αντιμετωπίζανε Ring of Death στο πρώτο Xbox 360, ή το άλλο το αντίστοιχο, το γέλιο, ξέρω εγώ πώς το λέγανε, στο PS3, που και εκείνο μπρίκαρε. Αυτά ήταν λοιπόν απορασαρισμένη κατασκευή hardware που δεν είχαν υπολογίσει κάποια πράγματα, απαγωγή θερμότητας. Οπότε εγώ όταν είχα πάρει το 2010 πήρα, συγγνώμη, το 2009 πήρα το Xbox 360, ενώ ξέρω φίλους που είχαν κάψει δύο Xbox σε ένα χρόνο το πρώτο μοντέλο, εγώ πήγα μετά από δύο χρόνια θέλοντας και μη στο Arcade Pack, το δεύτερο facelift. Όχι το μαύρο το Xbox 360, το λευκό, το κλασικό. Το έχω και εκεί, μπορεί να το έχετε δει καμιά φορά στα βίντεο μου. Το οποίο όμως είχε βελτιωμένες ψύκτρες πάνω και στην πλακέτα, στη motherboard και στη CPU. Έβγαζε μεγαλύτερη, έκανε καλύτερη απαγωγή θερμότητας. Και επίσης υπήρχε και ένα update, όποιος ήθελε ας πούμε, να το ανοίξει, να βάλει και κάτι καλές πάστες που βάζουμε και στα PC υπορωμένοι, κάτι, ξέρω εγώ, τη σακάσα, κάτι acting cooling, ξέρω εγώ, κάτι ιστορίες, που έριχνε κι άλλο τη θερμοκρασία. Οπότε το μηχάνημα πήγαινε σφαίρα. Εγώ προσωπικά τα καλοκαίρια του είχα βάλει και μια τριπλέτα φανάκια από πίσω που κολλάγανε. Οπότε το καλοκαίρι άκουγα μεν φασαρία πολύ, αλλά το μηχάνημά μου το ακούμπαγα και ήταν παγάκι. Έτσι. Δεν είχα λοιπόν κανένα φόβο να χαλάσει. Και επίσης και πολλά PS3 FAT είχαν χαλάσει στο ξεκίνημα της γενιάς τους, επειδή τα πρώτα μοντέλα είχαν μέσα και το PS2, το emulation, το τσιπάκι, το παράλληλο, που αυτό δημιουργούσε κάποια προβλήματα και κάποια μηχανήματα, όχι όλα σαφώς, καήκανε. Με ό,τι ξενέρωμα υπήρχε, γιατί σε κάποιους και κόντουσαν παιδιά μετά τα 1-2 χρόνια της εγγύησης και ήταν μεγάλη μούφα όταν είχες δώσει 680 ευρώ που θυμάμαι για ένα PS3 FAT όταν έβγαινε, τιμές πολύ πιο μεγάλες από τις τωρινές, να σου χάλαγε μετά από το τέλος της εγγύησης, ας πούμε, και χωρίς να το έχεις κάψει, που λέει ο λόγος. Το ίδιο συνέβη και με το PS4 το πρώτο μοντέλο, πολύ φασαρία. Έχω ακούσει πάρα πολλούς φίλους και έχω διαβάσει να λένε το πρώτο μοντέλο έκανε σαν τουρμπίνα jet, ας πούμε, στα heavy load, ας πούμε, στα γραφικά. Και γενικά, λες, γιατί να πες ένα μηχάνημα τώρα για να έχεις κάποια disadvantages. Αυτό αναγκαστικά θα τα δούνε οι φίλοι που αγοράζουν τα μηχανήματα την πρώτη φορά, σε όλες τις γενιές, που πολύ καλά είπε και ο Θάνος εχθές ότι οι πρώτοι παίχτες πάντα είναι beta testers. Είναι αλήθεια, παιδιά, αυτό το είπε πολύ εύστοχα ο Θάνος, beta testers, γιατί το μηχάνημα από σένα εταιρεία θα πάρει τα πρώτα feedback και σύντομα σε 1-2 χρόνια θα κυκλοφορήσει ένα facelift που θα έχει δημιουργήσει βελτιώσεις και θα έχει διορθώσει όλα τα προβλήματα που δυσανασχετούσαν οι πρώτοι αγοραστές. Αυτό λοιπόν είναι μια πολύ καλή επιλογή στο πίσω μέρος του κεφαλίου κάποιου που δεν βιάζεται, γιατί η ιστορία μας έχει δείξει ότι οι τελευταίες γενιές βγαίνουν βελτιώσεις. Εγώ όταν πήρα το πρώτο το Xbox, δεν είχε και το καλό ότι δεν ήταν high speed, κάτι δεν ήταν με τα HDR σωστά, ας πούμε, σεταρισμένα. Στο Xbox το One το S, μεγάλη αναβάθμιση, πολύ πιο ήσυχο το μηχάνημα, άλλο cooling system, τροφοδοτικό, δεν ήταν κουμούτσα απ' έξω, ήταν ενσωματωμένο. Είχε μεγάλη αναβάθμιση, μπορούσε να παίξει ψευδο 4K σε 2,166p ανάλυση, δίνοντάς μας την ψευδέστηση του 4K. Και γενικά ήταν μια πάρα πολύ αξιόλογη προσπάθεια που οπότε εγώ αναγκάστηκα να πουλήσω εκείνο το μηχάνημα και να πάρω το One το S. Το One το S λοιπόν το χάρηκα πάρα πολύ και τότε ήμουνα στη φάση να πω να πάρω και ένα PS4. Είχε βγει το Slim. Έλεγα όμως δεν θα πάρω παιδιά ακόμα το Slim και θα σας πω και τι βλακία έκανα. Παίζω λοιπόν μια χαρά με το Xbox το One το S.
παίζω τα παιχνιδάκια μου, παίζω τα Origins, ξέρω εγώ, να γουστάρω, να καίγομαι εκεί, να τα σπάω χίλια στα χίλια τα achievements, να περνάω ωραία μαζί με το OS και ξαφνικά βγαίνει η ανακοίνωση, καλοκαίρι 18, ότι βγαίνει το God of War. Λοιπόν, εγώ είχα πει ότι PS4, παιδιά, θα έπαιρνα όταν θα βγαίνανε οι τίτλοι. Εντάξει, βγήκε λοιπόν το God of War και πήγα κατευθείαν και το πήρα την πρώτη εβδομάδα κυκλοφορίας, το πήρα bundled με το παιχνίδι και τότε έκανα ένα πάρα πολύ μεγάλο λάθος, δεν πήρα το Pro, η διαφορά ήταν στα 100 ευρώ, δεν ξέρω γιατί το έκανα αυτό το λάθος, δεν υπήρχε οικονομικό πρόβλημα. Είχα όμως στο μυαλό μου ότι τότε, παιδιά, ανακοινώθηκε ότι θα βγει το Xbox το One το X. Οπότε το One το X είχε 5.30 και το πήρα Σεπτέμβρη και Ιούλιο είχα πάρει το PS4 το Slim. Δεν το μετάνιωσα. Μια χαρά, παιδιά, έπαιξα εγώ παιχνιδάρες στο PS4. Έπαιξα τρελά παιχνίδια. Έπαιξα το Uncharted 4, που ευχαριστώ δηλαδή την Naughty Dog που έχει βγάλει ένα τέτοιο παιχνίδι και σου σηκωνόταν η τρίχα σε οτιδήποτε έβλεπες στην αρχή, στη μέση, στο τέλος του παιχνιδιού, δραματισμό. Ήταν τόσο επικούρα, τέτοια παιχνιδάρα. Μετά ήρθε ο φίλος ο Γιάννης να με πορώσει, να μου πει: ξέρεις, φιλαράκι, άσε λίγο το Assassin's Creed. Υπάρχει ένα παιχνίδι στο PS4 exclusive που άμα το παίξεις θα σου παίζουν σε αγώνια. Ποιο ρε μάγκα, του λέω, εγώ τώρα περιμένω τα Odyssey και αυτά. Και μου λέει: είναι φυσικά, λέει, το Horizon Zero Dawn. Και το αγοράζω, παιδιά, με το expansion, το Frozen Wilds. Και πραγματικά όχι μου πέσαν τα σαγόνια στο πάτωμα, μου φτάσανε στο τρυπήσαν και το πυρήνα της γης, βγήκανε από την άλλη μεριά, Νότιο Πόλιο. Λοιπόν, δεν το πίστευα. Απίστευτο παιχνίδι. Τρελάθηκα με αυτή την παιχνιδάρα. Το διάλυσα, δηλαδή έπαιξα πάρα πολύ. Τσάκισα και το expansion. Πορώθηκα με το story, με τα γραφικά. Ένα παιχνίδι που με αγκάλιασε, βυθίστηκα στον κόσμο του. Το γούσταρα πάρα πολύ. Και συνέχισα και με κάποια άλλα παιχνίδια γενικά στο PS4. Με τον God of War έπαθα την πλάκα μου. Πήρα μετά και κάτι Uncharted Lost Legacy. Έχω και κάποια παιχνιδάκια που είναι cross-platform. Δηλαδή, εγώ δεν έχω πολλά παιχνίδια στο PS4, παιδιά. Έχω 15 παιχνίδια και έχω μια σαρανταριά στο Xbox One που είναι η βασική μου κονσόλα. Έχω και cross-platform, δηλαδή τα Tomb Raider, τα Rise, τα Shadow και το πρώτο, ας πούμε, το Definitive Edition. Μου τα έχει κάνει δώρο η γυναίκα μου και μου τα έχει πάρει στο PS4. Τα έπαιξα στο PS4, παρότι είχα μετά το X που ήταν πιο δυνατό. Κλείνοντας αυτό το κομμάτι, για να πάμε λοιπόν στο X, αφού έχω πάρει το PS4 το Slim, παίρνω και το Xbox το One το X, χωρίς να πουλήσω το One το S. Οπότε 5.30. Και σου λέει, βγαίνει και μια παιχνιδάρα που θα τα τσακίσει όλα, θα βγαίνει και το Red Dead Redemption μαζί του τότε, ήταν και το God of War που είχε ήδη βγει, το Assassin's Creed, το Odyssey, ελαδάρα, γραφικάρες, παίρνω και τη Spartan Edition και μου βγαίνει ένα κουστούμι 7,5 εκατοστάρικα. Και είχα δώσει και 3,70 πριν από 2 μήνες για το PS4 το Slim. Δηλαδή κοντά, παιδιά, πάνω από ένα χιλιάρικο μέσα σε 2 μήνες. Έπαιξα πάρα πολύ και με τα δύο. Με το Xbox One το X έπαθα πάρα πολύ μεγάλη πλάκα. Μου αρέσει πάρα πολύ σαν μηχάνημα. Ήταν ήδη, έκανε αυτά που έλεγε. Δεν έδινε ψεύτικες υποσχέσεις όπως το 4K της Sony. Έδωσε αληθινό 4K. Πολύ αθόρυβο μηχάνημα. Δεν είχε ακουστεί ποτέ με την υδρόψυξή του. Πήρα μετά και το Elite σαν θύμα του marketing. Έδωσα 150 ευρώ. Πήρα το Elite Controller που μέσα σε 2 χρόνια άρχισε να μου κάνει κάτι νούμερα. Και εγώ δεν παίζω πολύ. Εγώ παίζω μία βαριά 2 ώρες τη μέρα και όχι κάθε μέρα. Και όπως και να έχει, πήρα λοιπόν και τα δύο τα μηχανήματα, γούσταρα πάρα πολύ, μου αρέσανε. Τα έχω χαρεί τα μηχανήματα, δεν έχω πάρει Switch. Πήρα το Switch στο Lite για λίγο και το πούλησα γιατί είχα ξενερώσει για τους δικούς μου λόγους. Όμως τώρα λέω φέτος τα Χριστούγεννα, μετά από πολύ μύρλα και γκρίνια και πύρι-πύρι και γιατί δεν παίρνεις, ξέρω εγώ, τώρα το Switch και είσαι και ρετρόφιλος και δεν γίνεται να μην το πάρεις. Αποφάσισα να πάρω και τα Χριστούγεννα να κάνω ένα δώρο στον εαυτό μου, ένα Switchάκι. Οπότε τι θέλω να πω, ότι δεν είμαι fanboy. Έχω την προτίμησή μου π.χ. σε μια κονσόλα, αλλά θα πάρω και τις άλλες για να έχω ολοκληρωμένη άποψη και δεν είμαι στρατοπεδάκιας. Ακόμα και εδώ για καμιά φορά που μου λέτε ότι είσαι σεγκάκια στα επεισόδια, δεν είμαι hardcore Sega fan. Αν είδατε, έχω δείξει και Game Boy και Nintendo και θέλω να δείξω και πολλά πράγματα Nintendo ακόμα. Απλά έχω μια λίγο πιο μεγάλη προτίμηση στη Sega, χωρίς να δεν γουστάρω, ας πούμε, Nintendo ή κάτι άλλο, you name it. Πάντα έτσι ήμουνα. Πάντα ήθελα να έχω απ' όλα, όσο είναι εφικτό αυτό να μπορώ να τα έχω, είτε οικονομικά, είτε από θέμα χρόνου, είτε από θέμα χώρου πλέον, πολύ σημαντικός ο χώρος, και θέλω να έχω άποψη να παίζω έστω τα βαριά χαρτιά. Τώρα, ας πούμε, στο PS4, π.χ. είχε βγει το Death Stranding, το έκραζα, δεν το πήρα πέρσι που έγινε χαμός, το έπαιξα το καλοκαίρι, στην αρχή ήθελα να το πετάξω από το μπαλκόνι,
Του έδωσα λίγο χρόνο. Το παιχνίδι μετά μου άρεσε, με απορρόφησε, το τερμάτισα. Πολύ ωραίο παιχνίδι, ιδιαίτερο παιχνίδι, αλλά δεν θα το βάλω να το ξαναπαίξω όπως έχω κάνει π.χ. με το Red Dead, το Redemption το 2, που ξαναγύρισα στο παιχνίδι, ή που μπορεί να ξαναβάλω το Origin στο AC και να το ξαναπαίξω. Θέλω να πω ότι υπάρχουν και παιχνίδια και έχω και τερμάτισει τα πολλά παιχνίδια, τα οποία δεν έχω ασχοληθεί μαζί τους. Αυτό λοιπόν θέλω να πω ότι ο δεύτερος λόγος που δεν πάω παιδιά σε κονσόλες last gen είναι ότι έχω ήδη hardware. Τα μηχανήματα αυτά, και ότι έχω 20 παιχνίδια περίπου στο ράφι να με κοιτάνε και να θέλουν τερματισμό, και είναι κάτι παιχνιδάρες, κάτι Division 2, όπως είπαμε το Detroit Become Human, έχω κάτι Star Wars, κάτι Need for Speed Heat, κάτι Dishonored, έχω γενικά πάρα πολλά παιχνίδια, είναι ότι έχω ακόμα, αν τα τερματίσω και όλα αυτά, αυτή η γενιά έχει να μου δώσει πάρα πολλά παιχνίδια, πολλά καλά παιχνίδια, με γραφικάρες, με φοβερό βάθος, με ιστοριάρες, και θεωρώ ότι δεν μπορώ, ενώ έδωσα τόσα λεφτά πριν 2 χρόνια για τις αναβαθμίσεις του Xbox και του PS4, να τα φτύσω και να τα βγάλω στην άκρη και να τους κοτσάρω δίπλα ένα Series X. Εμένα πραγματικά δεν μου πάει αυτό στα καρδιά, γιατί θεωρώ ότι αυτά τα μηχανήματα ακόμα έχουν να δώσουν και θα δώσουν. Δεν θα σταματήσει το support, δεν θα σταματήσουν οι παραγωγές τίτλων, οπότε πολλοί κόσμος θα συνεχίζει να παίζει με αυτά τα μηχανήματα και δεν είναι καλό να αισθάνεται μειονεκτικά. Είναι μηχανήματα που έχουν δώσει τίτλους διαμάντια και πιστεύω ότι ακόμα έχουν να δώσει τίτλους διαμάντια, και γενικά παίξτε μαζί τους. Για μένα μεγάλος λόγος να πάρεις last gen κονσόλα, αν δεν είσαι hardcore fan, είναι να έχεις π.χ. PS3 ή 360, καθώς ξέρω ότι υπάρχουν άτομα με τέτοια μηχανήματα που ακόμα παίζουν σε αυτά και δεν είναι καθόλου κακό υποτιμητικό να παίζεις σε 2 γενιές πίσω μηχάνημα. Αυτή ναι, που κάποιοι μπορεί να το έχουν κάνει και χωρίς κάποιο κίνητρο στο μυαλό τους, να λέγανε ότι δεν θέλω να πάρω PS4 ή Xbox, ξαφνικά αυτοί να πούνε θα πάρω PS5, δηλαδή να πηδήξουν μια γενιά και αυτοί ξαφνικά να δούνε τη νύχτα, να τη δούνε μέρα. Έτσι, εκεί έχει μεγάλο νόημα να πάρεις νέα κονσόλα. Φεύγουμε από το δεύτερο κομμάτι λοιπόν, που ήταν ότι ακόμα είναι πολύ ισχυρό το hardware και υπάρχουν πολλά παιχνίδια που έχουν να μας δώσουν πάρα πολλά πράγματα, και εμένα προσωπικά σαν Νίκο που το επιλέγω αυτό. Το τρίτο κομμάτι, παιδιά, είναι ότι υπάρχουν πολύ λίγα παιχνίδια στο launch της νέας γενιάς. Τώρα, τι να πω, στο PS5 μιλάνε όλοι για Spider-Man Miles Morales, μιλάνε για το Demon's Souls που είναι ένα remaster του 2012 παιχνιδιού, που το είδα χτες βέβαια και ήταν θεσπέσιο, πάρα πολύ όμορφο παιχνίδι. Υπάρχει ένα cross-platform, το Call of Duty Cold War, άλλο ένα cross-platform, το Assassin's Creed το Valhalla, και κάποια άλλα που θα ψιλοβγούνε. Δεν υπάρχουν παιχνιδάρες τρελές που θα μας κάνουν τα μυαλά blender και θα αρρωστήσουμε να πούμε ναι, να πάρω αυτό. Αν πιστεύετε ότι μπορεί αυτό να το καταφέρει μόνο ή το Demon's Souls ή το Spider-Man, εντάξει, δεν ξέρω. Εμένα πάντως προσωπικά δεν με έπεισε. Όπως και πήρα Day One το Assassin's Creed το Valhalla, το έβαλα στο Xbox το One το X και δεν τρελάθηκα. Είναι ένα βελτιωμένο κατά κάποιο ποσοστό Assassin's Creed Odyssey και Origins. Δεν έχει να μου δώσει κάτι super wow, βέβαια δεν το έχω παίξει σε Series X, αλλά δεν νομίζω ότι θα δω αυτή την μεγάλη την αλλαγή. Αυτό λοιπόν που θέλω να πω είναι ότι στο ξεκίνημα μιας νέας γενιάς τα παιχνίδια τα καινούργια είναι κάπως καλογιαλισμένα, λίγο πιο εντυπωσιακά, αλλά δεν είναι σε καμία περίπτωση τα παιχνίδια, έστω να μην μιλήσουμε τώρα για gameplay και για studios, να μιλήσουμε έστω για το visual, το κομμάτι, το οπτικό που αυτό οι περισσότεροι πλέον κοιτάμε τη σύγχρονη γενιά, είναι ότι αυτά τα παιχνίδια δεν θα είναι τα ίδια με παιχνίδια που θα βγουν σε 2 και 3 χρόνια και 4 και 5. Είδατε τώρα ότι το Last of Us βγήκε στο τέλος του PS4 και είδατε τι παιχνιδάρα είναι αυτή. Υπάρχουν πάρα πολλά τέτοια παιχνίδια και παραδείγματα και στο PS4 με τα exclusive τα δυνατά, δηλαδή God of War βγήκε 4 χρόνια μετά, Horizon Zero Dawn βγήκε 3 χρόνια μετά, Uncharted 4 βγήκε 3 χρόνια μετά, δηλαδή δεν σου δώσαν το τυράκι με τη μία. Εδώ περιμέναμε έστω στο Xbox το Infinite να βγει και τελικά δεν θα βγει το Halo το Infinite, έτσι, αν δεν το είπα πριν. Cyberpunk, το περιμέναμε όλοι πώς και πώς, πήραμε και τις συλλεκτικές της Xbox, της One X κάποιοι τύποι και το παιχνίδι θα αναβάλλεται και θα αναβάλλεται και δεν νομίζω ότι θα το παίξει κάποιος σύντομα στις αρχές του επόμενου έτους. Οπότε λοιπόν, ένας λόγος που και εμένα προσωπικά που με αποθαρρύνει είναι ότι δεν έχω να παίξω πάρα πολλά, όσο μπορούσα, δυνατά παιχνίδια και μεγάλη επιλογή τίτλων στο ξεκίνημα της νέας γενιάς. Οπότε, σε αυτό το κομμάτι παίζει πάρα πολύ σημείο λόγο και ύπαρξη ότι δεν
Υπάρχει ακόμα η τεχνογνωσία να σας δώσουν 100% οι προγραμματιστές από αυτά που θα μπορέσουν να σας δώσουν σε 2, 3, 4 χρόνια που θα βγουν τα δυνατά χαρτιά, οι κράχτες και θα υπάρχει όλη αυτή η βελτίωση στους devs. Οπότε, για να μην το συνεχίσουμε άλλο γιατί περνάει και η ώρα, είναι οι 5 λόγοι ήταν οι εξής που για μένα προσωπικά είναι καταλυτικοί για να μην αγοράσω μια νέα κονσόλα. Πρώτος λόγος, ότι έχω ήδη δυνατό hardware που έχει να μου δώσει πάρα πολλά πράγματα. Ο δεύτερος είναι ότι ποτέ δεν ήμουν της τάσης και της μόδας να παίρνω κάτι στην αρχή του ξεκινήματος. Ο τρίτος λόγος είναι ότι το hardware στην αρχή πάντα ίσως να έχει πιθανόν κάποια προβλήματα που στενοχωρεί κόσμο, οπότε βγαίνουν βελτιώσεις στα επόμενα μοντέλα και τα χαιρόμαστε πιο πολύ. Ο τέταρτος λόγος είναι ότι τα πρώτα παιχνίδια δεν είναι ποτέ super wow, αλλά θα είναι στο μέλλον. Και ο πέμπτος λόγος είναι ότι δεν υπάρχουν πάρα πολλοί τίτλοι, δεν υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη ποικιλία για να μπορέσει κάποιος να πει ότι ναι, shut up and take my money και κάντα όλα. Αυτά λοιπόν από μένα, ένα σύντομο και διαφορετικό vlog από αυτό που σας έχω συνηθίσει. Θέλω να κλείσω αυτό το vlogκάκι λέγοντας ότι γενικά παιδιά παρατηρώ σε ομάδες, σε σχόλια, σε κανάλια, ελληνικά, ξένα, πολλές διαμάχες που είναι κακιασμένες διαμάχες, δεν έχουν καμία σχέση με τα αθώα console wars των 90s, που τότε ήμασταν γυμνάσιο, δημοτικό, άντε και λύκειο και υπήρχε έτσι μια ευγενής αντιπαλότητα κάπως. Τώρα βλέπω να βρίζονται, να παρεξηγούνται, πίσω βέβαια πολλές φορές από την ανωνυμία του ίντερνετ και τα λοιπά, από fake profiles, ξέρω εγώ, you name it. Παιδιά, χάνετε το νόημα. Το θέμα δεν είναι τώρα ποιο μηχάνημα την έχει μεγαλύτερη την υπολογιστική ισχύ σε teraflops, εντάξει. Το θέμα δεν είναι ποιο έχει πιο γρήγορα loadings, ποιο έχει μεγαλύτερο drawing distance, ποιο έχει πιο πολλά, τι να πω τώρα, δεν ξέρω εγώ τι ας πούμε. Το θέμα είναι να πάρετε ένα μηχάνημα, να γουστάρετε απίστευτα, να περάσετε καλά με αυτό και αν μπορείτε και το σηκώνει η τσέπη σας, σε δεύτερη μοίρα, σε δεύτερο χρόνο, να μπορέσετε να πάρετε και τις υπόλοιπες κονσόλες της ίδιας γενιάς, να παίξετε και εκεί τα δικά τους ξεχωριστά παιχνίδια και να έχετε μια πιο ολοκληρωμένη άποψη και για το hardware και για το gaming, μέχρι ακόμα και για το χειριστήριο που κρατάτε. Οι gamers κανονικά πρέπει να είναι φίλοι, πρέπει να είναι μια κοινότητα που με τα χρόνια ναι μεν μεγαλώνει, αλλά βλέπω ότι διχοτομίζεται, δεν μου αρέσει αυτό προσωπικά. Στους περισσότερους μπορεί να μην αρέσει. Δεν μου αρέσει να βλέπω έχθρες για video games. Τα video games είναι χαρά, είναι απόλαυση. Πρέπει να τα παίζουμε και να γουστάρουμε. Και από εκεί και πέρα όλα τα άλλα περισσεύουν. Λοιπόν, παιδιά, αυτό ήταν το vlogκάκι. Ευχαριστώ όσοι με παρακολουθήσατε μέχρι εδώ. Νέοι φίλοι του καναλιού, μην ξεχάσετε να ξέρετε ένα subscribe. Το κανάλι σύντομα θα είναι τους 2.000 συνδρομητές. Πάρα πολύ σύντομο. Θα κάνω ένα ωραίο giveaway χριστουγεννιάτικο. Ελπίζω όλα να πάνε καλά και με την καραντίνα να μπορέσω να βγάλω και άλλα επεισόδια που θέλω ερωταστικά. Μέχρι τότε, να περνάτε όλοι καλά, να προσέχετε με το COVID-19, να παίζετε αρκετά gaming όσοι είστε σε καραντίνα και γουστάρετε και είστε τυχεροί που μπορείτε να είστε σε αναστολή και να πληρώνεστε, δεν ξέρω εγώ, τέλος πάντων λέω οτιδήποτε. Και να περνάτε όλοι καλά και τα λέμε σύντομα με το επόμενο επεισόδιο.